Έγινε το Σαββατοκύριακο επίσης ένας κακός χαμός με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, που τα έβαλε κατά του πρωινού και του Γιώργου Λιάγκα σχετικά με τη Λίτσα Πατέρα. Είπε μεταξύ άλλων ότι τέλος πάντων για ποιο λόγο δεν άφησαν την Λίτσα Πατέρα να αποχαιρετήσει στην εκπομπή. Γενικά είπε διάφορα. Θέλετε να πάμε να δούμε την καρτούλα που έχουμε ετοιμάσει? Ορίστε. Ο παραγωνισμός της κυρίας Πατέρα από το πρωινό του Αντένα συντελείται στενάχωρα και με συνέπεια τις τελευταίες δύο σεζόν. Μόνη της με την Φωτεινή Πετρογιάννη, εξωστρακισμένη σε μια γωνιά της εκπομπής που έχει χτιστεί από τα χρόνια του πρωινού καφέ πάνω της, χωρίς καμία on air επαφή με τον παρουσιαστή ή αναφορά σε άλλη δραστηριότητά της. Αργότερα την είδαμε και τα Σαββατοκύριακα να δουλεύει 7 στα 7, λες και είχε ξεμείνει σε κάνα τέλος καριέρας, έχοντας ανάγκη να συμπληρώσει τίποτα ένσημα, ξέρω εγώ. Και να το γράψω τώρα? Θα το γράψω. Πού ήταν όλα αυτά τα site που τώρα στραγγίζουν βαρύγδουπους τίτλους για την Λίτσα Πατέρα, όταν έγραφα πως κάτι τρέχει στο πρωινό, όταν διέκρινα από ψυχρότητα μέχρι απαξίωση και αδιαφορία? Πού ήταν? Εδώ στις κουβέντες μας δεν σας έλεγα ότι υπήρχαν εποχές που το μονομπλοκ Πατέρα Μπαρμπαρίγου έπαιρνε τη ζώνη, ακόμα και τα βρακιά μας ανάποδα να βάζαμε εμείς οι απέναντι? Ήταν καλή τότε η κυρία Λίτσα? Αρκετά αυστηρός, αλλά εγώ θα πω ότι κάπου συμφωνώ με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Όχι τόσο όσο στα λόγια που χρησιμοποιώ, όσο στο γεγονός ότι δεν δόθηκε η ευκαιρία στη Λίτσα Πατέρα, που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον Αντένα, και να αποχαιρετήσει. Αλλά και να της δοθεί, ρε παιδιά, η αναλογή σημασία και αξία, που καλός ή κακός η Λίτσα Πατέρα, παιδιά, ήταν ο πυλώνας στο κανάλι. Πού γνωρίζουμε ότι της είπανε μην έρθεις αύριο, ας πούμε, να χαιρετήσεις? Μπορεί η ίδια να μην ήθελε. Να μην ήταν και ψυχολογικά δεν καλά για να μιλήσει εκείνη την Παρασκευή. Δεν οφείλει λίγο ο σταθμός? Εννοείται, μετά από τόσα χρόνια, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε, αυτό έχουμε δει και αν έχουμε δει, ρε παιδιά. Μετά από τόσα χρόνια συνεργασία. Δεν είχε αποφασιστεί τι θα κάνει, αν θα ήταν στο Σαββατοκύριακο του Αντένα. Θεωρώ ότι ο Αντένα σίγουρα θα βγάζε μέσα. Αυτό θέλω να πω. Μήπως βιαζόμαστε, μήπως, παιδί μου, γίνει αυτό? Μήπως βγει κάποια ανακοίνωση που να αφορά την κυρία Πατέρα? Μακάρι, γιατί αυτό αρμόζει, νομίζω, και αξίζει στην κυρία Λίτσα Πατέρα. Από την άλλη όμως. Γιατί περίμενε, έχουν και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο η εκπομπή που συμμετείχε. Είναι και τα site στα οποία έγραφε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ακριβώς γι' αυτό θέλω να πω. Μήπως. Έχει δίκιο. Ακόμα πρέπει να δώσουμε χρόνο. Ίσως. Όχι εμείς προς Θεού. Θέλω να πω ότι να περιμένουμε λίγο ακόμα. Εμείς που την αγαπάμε, που την αγαπήσαμε. Έτσι. Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος την αγαπά. Ήταν λίγο σκληρός. Εγώ πιστεύω ότι την αγαπάνε, εννοείται, γιατί την έχανε τόσα χρόνια, αλλά μπορεί να γίνει και μια νέα εκπομπή, ίσως. Το εξήγησε και εσύ να συνεργαστείς. Εγώ είχα συνεργαστεί στο πρωί. Αλλά. 6-7 μέρες έκατσα. Ο άνθρωπος. Γιατί, δηλαδή, θέλω να σου πω ότι. Τότε έπαθε δούκισα. Έπαθε δούκισα νομικό. Όχι, περίμενε. Η δούκισα ήταν μετά, συγγνώμη. Η δούκισα ήταν μετά από μένα. Άρα η δούκισα έπαθε. Αλλά μάλλον, ναι. Μετράγαμε, εγώ το έλεγα. Να δούμε τι θα γίνει. Πόσο θα κρατήσει. Δεν ξέρω, παιδιά, μάλλον οι συνθήκες. Ξέρω και εγώ τι να σου πω. Δεν έχω ότι κάποιο κάτι... θέμα τον Αντένα, ούτε με τον κύριο Λιάγκα σαφώς, αλλά. Πάντως, να πούμε λίγο και κάτι. Συνεργασία έτσι ίσως δεν κόλλησε. Τι εσύ είχες αποχαιρετήσει τότε? Εγώ είχα αποχαιρετήσει, είχα κάτσει 6 μέρες. Ναι, εντάξει, το έχω ξαναπεί. Είχε συνεννοηθεί κάπως αλλιώς να είμαι στην εκπομπή, δεν έκατσε και παιδιά, είπα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, έτσι. Καλή συνέχεια. Να δεν είμαι εδώ να ανοίγω κάτι. Το αυτοκίνητο. Σωστά. Ωραία. Ήταν καθαρά ναι, αντικρίγω μαγειρική. Πάντως με τη Λίτσα Πατέρα, εγώ τα έλεγα, μου έλεγε και τον χάρτη, μου τα έβγαζε όλα. Είναι φοβερή, κυρία Πατέρα. Να πω όμως κάτι, για να μην είμαστε λίγο και άδικοι. Και στον Γιώργο Λιάγκα, το να πει ένας παρουσιαστής ότι να μην θέλει μία στήλη. Δεν νομίζω ότι και αυτό είναι κακό. Για να Όχι. είμαστε και ειλικρινεί. Και δεν είναι και προσωπικό, δηλαδή, σωστά. Από τη στιγμή που είναι ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή, να πει παιδιά ότι ξέρετε τι, εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι παρουσιαστής άλλης φιλοσοφίας. Ναι, πάμε σε πιο σκληροπυρηνικά καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Νομίζω δεν ότι είναι ο τρόπος, αν θέλεις, είναι λίγο που αλλάζει τα δεδομένα. Το οποίο δεν έχει να κάνει με τον Γιώργο Λιάγκα. Δεν ξέρουμε πώς τις ανακοινώθηκε. Αυτό θέλω να πω. Έγινε κάτι που ήταν άσχημο. Εγώ δεν έχω δει. Δεν έζησα κάτι. Δεν είδα κάτι. Σαν τηλεθεάτρια τώρα. Αλλά θυμάστε όταν ξεκινούσαμε και αυτή την εκπομπή και ολοκλήρωνε το πρωινό και είχαμε πάρει τηλέφωνο την κυρία Πατέρα όταν ακούστηκε ότι δεν θα συνεχίσει και ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη. Θυμάμαι ότι είχε πει ουδέν σχόλιο, αρκετά θυμωμένη. Οπότε νομίζω από τότε υπήρχε μια στεναχώρια και μπορεί να μην ήξερε επίσημα, αλλά μέσα της ήξερε. Καταλάβαινε ότι κάτι μια πικρία, δεν κάτι ότι και δεν θα ήθελε γινότανε. Και να το συνεχίσει, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιο σχόλιο και να συνεχίσει όλο αυτό να γίνει αναπαραγωγή. Αλλά ήταν μέχρι και τελευταία στιγμή πολύ και είναι σωστή. Και...
Και είναι και το άλλο θέμα, το ότι είχαμε δει αυτό που είχε υπονοήσει και η Μαρία Κορινθή όταν είχε μιλήσει στο Summer School για τη Λίτσα Πατέρα, ότι τη άλλαζαν το χρόνο. Τη μία έβγαινε 7 λεπτά, την άλλη έβγαινε 2,5 λεπτά. Και αυτά βεβαίως αλλάζουν. Είναι σκαλέτα και όλα κάθε μέρα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι βέβαια η ναυαρχίδα. Δεν είναι θέμα αυτό με το χρόνο. Το ξέρει, το ζει και εσύ σε όλε τι εκπομπέ που αυτό μπορεί να συμβεί. Σε όλα τα θέματα μα. Τη μία μπορεί να είναι 3 λεπτά, μετά μπορεί να προλαβαίνει. Δεν μπορούμε να το δώσουμε αυτό τώρα σαν. Πάντως, μείον της εκπομπής. Απλά ίσως έχει να κάνει και με τη στεναχώρια της και αυτό. Το ότι η στήλη της ήταν λίγο υβρίδιο εκεί μέσα. Ενώ ο κόσμος. Παιδιά, όχι μόνο. Ήταν και μια στήλη με ανεβασμένα νούμερα τηλεθέασης. Ναι. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά τα ζώδια. Τα τέταρτα, τα δικά. Γι' αυτό δικά που λέει και, ναι, και ο Δημήτρης, ότι όταν είναι ισχύει. Καλά. Ισχύει. Ισχύει. Ανεβάζουν. Από την άλλη, παιδιά, νομίζω ότι μερικές φορές, επειδή έχουν αλλάξει λίγο και οι εκπομπές, οι ψυχαγωγικές, παύλα, ενημερωτικές και infotainment, ίσως κάποιοι δεν μπορούν να δεχτούν κάποιες στήλες και μέσα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κάτι προσωπικό, έτσι. Όχι. Μπορεί να μην τέριαζε. Κόσμος. Και η αλήθεια δεν τέριαζε λίγο στην εκπομπή του Γιώργου. Όχι. Έτσι όπως είχε διαμορφωθεί. Τουλάχιστον σαν ας πούμε που μπορούσαν να το βλέποντάς το. Γι' αυτό και η Φωτεινή Πετρογιάννη ήταν εκεί και είχαν και τη στιχομηθεία του κάθε μέρα. Το τι κάνει, καλά, Λίτσα μου. Δηλαδή δεν μπορούσε ο Γιώργος Λιάγκας να πάει στο σκαμπό να πει πες μου για το δίδυμο. Δεν ξέρω αν ταιριάζει τώρα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αν ταιριάζουν τα ζώδια στην εκπομπή του. Απ' την άλλη θέλω να σας πω ότι εγώ έχω παθιαστεί με κάποιες καινούργιες αστρολόγους που κυκλοφορούν στα social media, συγγνώμη κιόλας, που έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο που, που λένε τα ζώδια. Βέβαια, εντάξει, Λίτσα Πατέρα, είναι η κολόνα όλου αυτού του. Δηλαδή, εκείνη άνοιξε την πόρτα σε οποιοδήποτε να... Σίγουρα, δηλαδή, σίγουρα. Δεν είναι μετά από τόσα χρόνια. Δεν είναι ότι απλά λες τα ζώδια. Εντάξει, θα μπορούσαν να κάνουν σχέση που είχε και η Πατέρα. Θα μπορούσαν να κάνουν μια αναβάθμιση, κάπως να βοηθήσουν, να το στηρίξουν, να το κρατήσουν. Όπως και να έχει, δική τους είναι η απόφαση. Εμείς ευχόμαστε να καταφέρουμε την απολαύσουμε πάντως την κυρία Πατέρα κάπου αλλού σε μια άλλη εκπομπή. Πολύ σύντομα.